Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024 και πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας πώς διαμορφώνονται μέχρι τώρα. Ο Τραμπ ή η Χάρις πρεσβεύει την ειρήνη. Η Χάρις ή ο Τραμπ είναι πιο κοντά στα ελληνικά δίκαια. Ο Τραμπ ή η Χάρις έχει δημοκρατική φινέτσα. Ο Κώστας Μαρδάς σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα απάντησε επικαλούμενο στοιχεία, γεγονότα και θέσεις με τον παρουσιαστή να λέει ότι ο συμπατριώτης μας ως αναλυτής δεν διστάζει να εκτεθεί, εμένοντας πολλές φορές σε αιρετικές απόψεις. Κώστας Μαρδάς, εσύ δεν φοβάσαι να έχεις απόψεις, να τις λες τις απόψεις σου, έστω και αν κάποιος μπορεί να τις χαρακτηρίσει αιρετικές ή ότι έχεις και αιμονές. Αλλά αυτό το κάνεις χρόνια από ό,τι σε ξέρω. Ευχαριστώ. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Αναλαμβάνεις την πολιτική ευθύνη. Οι άλλοι χρεοκόπησαν τη χώρα και λέει, συγγνώμη, λάθος. Λοιπόν, ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τον πλανήτη και είναι το φάντασμα του Τραμπ. Αλλά λέω εγώ ότι είναι και το φάντασμα της Χάρις. Ναι, ας πάρουμε δύο φαντάσματα. Βεβαίως. Ας πάρουμε τα γεγονότα. Επί Τραμπ, δοκιμάσαμε. Μιλάς εσύ και κοιτάω τον Μπουλακίδαχο. Κοιτάω τις αντιδράσεις. Θα σε ενημερώσω. Αν αγριέψεις, θα σε ενημερώσω. Γεγονότα. Επί Τραμπ δεν καταστράφηκε ο κόσμος. Έκανε 4 πράξεις ειρήνης. Καταρχάς ξεκίνησε τις συνομιλίες για την αποχώρηση του Αμερικανικού στρατού από το Αφγανιστάν. Το έκανε ο Μπάιντεν επαναφέροντας τους Ταλιμπάν. Δεύτερη πράξη ειρήνης. Ξεκίνησε στο Κατάρ συνομιλίες για το Αφγανιστάν, μετά συνομιλίες για τις συμφωνίες Αβραάμ, ώστε να υπάρχει αποκατάσταση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας και των χωρών του κόλπου με το Ισραήλ. Με τη Συρία. Ζήτησε την απομάκρυση των μισών στρατιωτών που είχε στείλει, καταδρομέων που είχε στείλει παρανόμως ο Ομπάμα στη Συρία, για να υποστηρίξει την Αραβική Άνοιξη. Έκανε τη συμφωνία με τον Κίμον Γιούνγκ, τον δικτάτορα της Βόρειας Κορέας, και απετράπη πυρηνικός πόλεμος. Να έρθουμε στα ελληνικά. Στάσου, γιατί έτσι όπως τα λες, θα πρέπει να του είχαμε δώσει την Νόμπελ Ειρήνης. Το Νόμπελ Ειρήνης το πήρε ο Ομπάμα και μάλιστα λέει στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε και στα ελληνικά. Με ξύπνησαν, λέει, κατά τις 3 το πρωί και μου είπαν πήρατε το Νόμπελ Ειρήνης. Και ρώτησα γιατί. Ο Ομπάμα, ο οποίος βομβάρδιζε επί 8 μήνες τη Λιβύη το 2011, χρησιμοποιώντας τη βάση της Σούδας. Γι' αυτό μίλησα και για δημοκρατικά φαντάσματα. Να πάμε στα ελληνικά. Ο Ομπάμα, όσον αφορά την ελληνοτουρκική κρίση. Το τελευταίο έτος της θητείας του πέταξε έξω από το πρόγραμμα των F-35 μέσω του Πομπέο την Τουρκία. Επιπλέον στέλνει τον Πομπέο στην Κύπρο. Συναντάται με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, αρνείται να συναντηθεί με τον Τατάρ. Πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, συναντάται με τον Πατριάρχη, αρνείται να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου. Έρχεται στην Αθήνα, στη Σούδα, και αναγγέλει τον ελιμενισμό ενός πλοίου μάχης στο Σούδα. Δεν ήταν όμως μια σταθερή σχέση, ας μου επιτρέψετε. Ειδικά με την Τουρκία και τον Ερντογάν, ήταν λίγο κρύο-ζέστη. Δεν ήταν σταθερός. Στο τέλος εξυπηρέτησε όχι τα συμφέροντα των γαμπρών, αλλά τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει ένα στερεότυπο, ότι είναι, λέει, φιλότουρκος. Μα αυτός έδιωξε τους Τούρκους από τα F-35. Φανταστείτε να είχαμε τώρα την Τουρκία και να είναι σε ένα πρόγραμμα να πάρει 100 F-35. Χαρακτηρίζεται για ακραίες ρατσιστικές απόψεις. Ναι, ισχύει αυτό. Όπως επίσης χαρακτηρίζεται για την ομότητα των τοποθετήσεων του, όχι σε ό,τι έχει να κάνει την αισθητική της πολιτικής, αλλά την ουσία της πολιτικής. Γιώργο, δεν είναι το πρότυπο μου ως πολιτικού ηγέτη. Το θέμα της οπλοκατοχής, για παράδειγμα, είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία μάλιστα έχει βάλει και το Μάσκ μπροστά πρωτοπόρο για να το υπερασπιστεί. Υπάρχουν και ζητήματα, ας πούμε, που είναι. Φυσικά υπάρχουν ζητήματα. Έχει ρατσιστικές θέσεις αρκετές φορές. Είναι αριστικός με τις γυναίκες. Είναι απαξιωτικός με τις αμβλώσεις. Λείπει ότι θα αποφασίσω εγώ για αυτές. Και τις αμβλώσεις. Και προσβλητικός με τις γυναίκες. Βέβαια, πραγματικά. Ναι, αλλά εδώ δεν κάνουμε διαγωνισμό φινέτσας και ευγένειας και αισθητικής. Δυστυχώς δηλαδή. Παρότι ένα κριτήριο θα έπρεπε να είναι και αυτό. Εδώ κινδυνεύει η ειρήνη στον κόσμο και ο πυρηνικός πόλεμος.
Την έντονη αντίδραση του Συλλόγου Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου προκάλεσε το εντέλεσθε για τη μετακίνηση από τη διοίκηση και τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια δύο παιδιάτρων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε προσωπικό που υπάρχουν στο νοσοκομείο της Σάμου. Σε συνέντευξή τους, μετά την χθεσινή πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσαν, οι νοσοκομιακοί γιατροί υπογράμμισαν ότι οι μετακινήσεις γιατρών είναι μια νέα πρακτική που όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα υποστελέχωσης, αλλά δημιουργεί και κινδύνους για την υγεία των κατοίκων. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών της Χίου, Νίκος Παπαγιάννης, με αυτή την τακτική, ακόμη και αν κάποιος ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση για τις προκηρύξεις γιατρών στη Χίο, θα το ξανασκεφτεί. Ο λόγος της συνάντησής μας είναι, φαντάζομαι, η ανακοίνωση που δώσαμε χθες στα μέσα. Να δώσω λίγο το ιστορικό. Την περασμένη Πέμπτη υπήρξε μια ανάρτηστη διάβια για μετακίνηση δύο συναδέλφων παιδιάτρων στο νοσοκομείο της Σάμου για να καλυφθούν οι ανάγκες του εκεί νοσοκομείου σε ό,τι αφορά την παιδιατρική κλινική. Εκείνη τη μέρα έτυχε να έχουμε προγραμματισμένη έκθεση Γενική Συνέλευση ο Σύλλογος Νοσοκομιακών Γιατρών για να συζητήσουμε λίγο τα καινούργια δεδομένα που υπήρχαν μετά το καινούργιο νομοσχέδιο κτλ. Το θέμα έσκασε εκείνη τη μέρα. Οι συνάδελφοι όλοι μαζεύτηκαν στην συνέλευση, μαζική συνέλευση, ήταν πολλοί συνάδελφοι και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γι' αυτό είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που έχουμε πολλούς συναδέλφους. Τέθηκε το ζήτημα και όλοι εκφράσαμε κάθετα την αντίθεσή μας στις μετακινήσεις συναδέλφων. Δεν είναι αυτή η πρακτική που θα δώσει λύση στα προβλήματα. Τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Είναι μια πρακτική που υπάρχει ανά την Ελλάδα και στην υπηρετική χώρα, είναι αρκετά συνηθισμένο το φαινόμενο. Εδώ είναι, η αλήθεια είναι, δεν είχαμε ιδιαίτερα τέτοια ζητήματα μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε σύμφωνοι παρά τη θέλησή τους οι γιατροί να μετακινούνται σε άλλα νοσοκομεία. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο ιδιαίτερο. Με ποια κριτήρια γίνονται οι μετακινήσεις αυτές? Κοιτάξτε, οι μετακινήσεις γίνονται με το ότι υπήρχε έλλειψη γιατρών παιδιάτρων στη ΣΑΜ, η οποία βέβαια δεν έγινε. Η έλλειψη δεν είναι αυτό το Σαββατοκυριακό. Η ΣΑΜΟΣ έχει έλλειμμα γιατρών εδώ και μήνες, πολλούς μήνες. Η Χίος χαρακτηρίζεται ως άγωνη και προβληματική περιοχή ζώνης Α, ό,τι πιο άγωνο υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αν λείπουν προκηρύξεις θέσεις, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή προκήρυξη 7 θέσεων, έχουν προκηρυχθεί 7 θέσεις, οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή η κατάθεση των δικαιολογητικών. Αν λοιπόν κυκλοφορεί ότι οι γιατροί που πηγαίνουν μπορεί να του γυρνάει γύρω-γύρω νησιά, πιστεύω ότι θα έρθει κανένα και μάλιστα όταν οι οποίοι δεν θα είναι καν χιώτες, έτσι. Δηλαδή, ποιο θα έρθει με την οικογένειά του εδώ πέρα για να ξεκινήσει να δουλεύει στοιχείο σαν μόνιμο γιατρό πια και να έχει και πάντα και το άγχος που τον πάνε γύρω-γύρω. Έχουμε πάει όλοι μας. Εγώ δύο φορές έχω πάει στην ΚΟ όταν ήμουν στη Ρόδο και από εδώ μια φορά και στην ΚΟ πάλι. Και εγώ έχω πάει στην ΚΟ. Είναι νόμιμες οι μετακινήσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Είναι νόμιμες, βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα πόσο νόμιμες είναι, γιατί όταν έχουν τα χαρτιά την προηγούμενη μέρα και χωρίς να ακριβώς να περιγράφουν τι θα κάνεις εκεί που θα πας, για πόσο χρονικό διάστημα θα δουλεύεις, θα κάνεις, ας πούμε, για πάνω να πας για 5 μέρες, θα κάνεις 5 ενεργείς εφημερίες. Αυτό ήδη έχει ξεπεράσει το 48ωρο που προβλέπει ο νόμος και ο ελληνικός και ο ευρωπαϊκός για την ευρωμαδία απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ. Λοιπόν, αυτά δεν ξεκαθαρίζουν. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι νόμιμες. Είναι ηθικές, είναι πολλά τα ζητήματα. Εμείς όμως, και αυτή είναι η δική μας, γι' αυτό δώσαμε και την ανακοίνωση, και αυτή είναι η απόφαση της συνέλευσης μιας μεγάλης πλειοψηφίας των γιατρών του νοσοκομείου να μην συνεχιστούν αυτά. Γιατί δεν ζητάμε κάτι άλλο, ζητάμε εργασιακή ηρεμία και ειρήνη να δουλέψουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό. Η μετακίνηση δύο παιδιάτρων θα δημιουργήσει ένα σημαντικό κενό, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών, ανέφερε με τη σειρά της και η διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου, Έλενα Πιπίδη, υπογραμμίζοντας ότι όχι απλά δεν μας περισσεύει προσωπικό, αλλά χρειαζόμαστε κι άλλο. Ενώ να σημειώσουμε ότι με εντέλεσθε μετακινήθηκε τελικά ένας μόνο παιδίατρος στο νοσοκομείο της Σάμου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής, για το ενδιαφέρον σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, είχαμε ενημερωθεί, αλλά με τρόπο ότι απόγευμα, το προηγούμενο απόγευμα της Τετάρτης, θέλουμε ονόματα γιατρών που θα μετακινηθούν άμεσα. Προηγούμενος, το τελευταίο διάστημα περίπου 2 μηνών, είναι η τέταρτη κρούση που γίνεται για να μετακινηθεί γιατρός. Εγώ από πλευράς μου και υπηρετώντας περίπου 20 χρόνια στην παιδιατρική της Χίου και έχοντας περάσει από όλες τις φάσεις, έχοντας και άλλους συναδέλφους, έχω υπάρξει μόνη μου, έχω μετακινηθεί παλαιότερα και εγώ στην ΚΟ για να ενισχύσω εκεί, έχω να καταθέσω το εξής. Σε επαρχιακά νοσοκομεία κριτικών νησιών, όπως είναι τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου,
που δεν υπάρχει οδική σύνδεση με μεγαλύτερα τριτοβάθμια νοσοκομεία. Οι κλινικές που απευθύνονται σε πολύ ιδιαίτερο πληθυσμό, όπως για παράδειγμα στη δική μου περίπτωση, μιλάμε για νεογέννητα και παιδιατρικούς ασθενείς που δεν έχουμε στοιχείο ούτε μονάδα εντατικής νεογνών, ούτε μονάδα εντατικής παιδών. Νοσοκομεία που εφημερεύουμε 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, δεν περισσεύει κανένας γιατρός. Και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Όχι απλά δεν περισσεύει, χρειαζόμαστε και άλλο κόσμο. Σίγουρα δεν είμαστε ούτε αδιάφοροι, ούτε θέλουμε να κλείσουμε τα αυτιά μας σε αυτό που συμβαίνει στο γειτνιακό νησί, διότι το έχουμε περάσει και το περνάμε και τώρα ως νοσοκομείο Χίου για άλλες ειδικότητες. Μπορεί η παιδιατρική αυτή τη στιγμή να είναι στελεχωμένη στο ελάχιστο όριο για να λειτουργεί με ασφάλεια. Δεν μας περισσεύουν συνάδελφοι που να μπορούμε εύκολα να τους μετακινούμε. Αυτό θέλω να δηλώσω, να τονίσω, ότι δεν είναι αδιαφορία δική μας. Πρέπει πρώτα να εξασφαλίσω την ομαλή και ασφαλή λειτουργία αυτής της κλινικής, μετακινώντας ένα, δύο, τρεις συναδέλφους κάπου αλλού, με ένα κενό στο δικό μας νοσοκομείο, στο δικό μας παιδιατρικό πληθυσμό. Πρακτικά μετακινούνταν αυτοί οι γιατροί. Μετακινήθηκε γιατρός. Στη δε ερώτησή σας, είναι διαφορετικά να μετακινείται οικειοθελώς κάποιος γιατρός και διαφορετικά με τον τρόπο που έγινε αυτή τη στιγμή, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες, ως το άλλο πρωί, ονόματα δύο από τους τέσσερις συναδέλφους ανεκτημένα. Εκεί υπάρχουν και νομικές ευθύνες που πρέπει κανείς πλέον να τις λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του. Μετακινήθηκε τελικά ένα συνάδελφος. Κανείς οικειοθελώς δεν ήθελε, μετακινήθηκε με τύπου εντέλεστα, ήταν ανεκτημένο. Και για πόσο καιρό θα είναι, ας πούμε, εμείς είχαμε ως κλινική και προηγούμενες τέτοιες ενοχλήσεις, πώς θέλει να το πω, παρακλήσεις, η παράκληση δεν είναι με τον τρόπο με τον οποίο έγινε, που είχαν αποφευχθεί ακριβώς με την απάντηση που σας δίνω τώρα στο γιατί δεν μπορούμε, διότι δεν περισσεύει κανείς συνάδελφος να λείπει για 10-20 μέρες στη ΣΑΜΟ. Αφήνει ένα κενό εδώ που πρέπει η πολιτεία με κάποιο τρόπο να το καλύψει. Στο ίδιο πλαίσιο και η αναφορά του παιδιάτρου κύρη Καζανίκου, Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Νοσοκομειακών Γιατρών της Χίου, που τόνισε ότι υπάρχουν νοσοκομεία της χώρας που άδειασαν με την τακτική των μετακινήσεων. Βγάλετε την ανακοίνωση, έγινε η καταγγελία, είδαμε ότι ένας συνάδελφος μετακινήθηκε. Αν αυτό γίνει και την επόμενη εβδομάδα, με άλλες ειδικότητες, αν συνεχιστεί αυτή η πρακτική, έχετε κάποιο τρόπο εσείς να το αντιμετωπίσετε, να το πέρα από την καταγγελία, να το εμποδίσετε? Κοιτάξτε να δείτε. Ο Κέρικα, θες να απαντήσει σε αυτό? Ο Κέρικα είναι επιμελητή Α τη κλινική και είναι και γραμματέα του συλλόγου. Να μην μονοπολώ εγώ, έτσι δεν είναι? Και ένα από του συναδέλφου που το όνομά του πρόκειται να μετακινηθεί επίση. Την μετακίνηση, το εντέλεσμα για να πα στο οποιοδήποτε νοσοκομείο, οποτεδήποτε, πρακτικά δεν μπορεί να την αρνηθεί. Διότι υπάρχουν ευθύνε σε περίπτωση που κάτι συμβεί και δεν πα. Και δυστυχώ σε αυτού του είδου τα αντιέξοδα. Μας φέρνουν εκφάσεις της ΔΥΠΗ, οι οποίες γνωστοποιούνται εντός εισαγωγικών την τελευταία στιγμή. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις κάτι, πρέπει να πας. Επίσης, να επισημάνω, συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε και η διευθύντριά μου και ο Νίκος Παπαγιάννης, ότι αυτή η τακτική δεν ξέρεις πότε και αν θα σταματήσει. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπήρξαν νοσοκομεία της χώρας τα οποία άδειασαν από γιατρούς και ένας από τους λόγους ήταν αυτός. Ο άλλος είναι η υπερεφημέρευση και άλλος λόγος είναι ότι τους μετακινούσαν συνεχώς με αποτέλεσμα να φύγουν από τα νοσοκομεία. Δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Καλείται να σηκώσει ο αντιδήμαρχος Μαστιχοχωρίων Ηλίας Παπαδόπουλος, που ορίστηκε από τον δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή αντιδήμαρχος καθαριότητας στη θέση του παραιτηθέντος Δημήτρη Αυγερινού. Η πρωτοβουλία ενάντια στις εξορίξεις αντιμονίου στοιχείου προσκαλεί αύριο Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο έργα το Υπαλληλικό Κέντρο Χίου σε μια ενημερωτική εκδήλωση για το ζήτημα της σχεδιαζόμενης εξόρυξης αντιμονίου στην Κέραμο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με αφορμή τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Ενέργειας. Αντιδράσεις και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας φέρνει η ψήφιση του νομοσχεδίου που προβλέπει τη συγχώνευση των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε πανελλαδικό επίπεδο και η επακόλουθη απορρόφηση της διαχείρισης απορριμμάτων νομού Χίου από την αντίστοιχη εταιρεία της Λέσβου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διανόχ, Κλέαρχο Χρήση, με όπλο την ισιωτικότητα, η εταιρεία θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την αναστολή της συγχώνευσης. Το σχέδιο το οποίο αναφέρεται στη συγχώνευση όλων των ΦΟΣΔΑ της Ελλάδος
Εμείς θα ξεκινήσω από το εξής, ότι σαν Διανόχ ήδη έχουμε προχωρήσει, θα ενημερώσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση και η πρόθεσή μας είναι να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, διότι πιστεύουμε και θεωρούμε από την μέχρι τώρα εμπειρία μας ότι λόγω της νησιωτικότητας κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Να θυμίσω ότι το 2018 υπήρξε νόμος ο οποίος αναφερόταν στο συγκεκριμένο θέμα ότι όλοι οι νησιωτικοί δήμοι εξαιρούνται λόγω της νησιωτικότητάς τους από τις τωρινές συγχωνεύσεις. Συνεπώς, αυτός είναι ο σκοπός και η πρόθεση τον οποίο έχουμε. Κύριε Χρήση, αν ισχύσει αυτό, πρακτικά τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει ότι η διοίκηση θα είναι στην γειτονική Λέσβο. Και εδώ θα πω το εξής, ότι πριν από μερικές μέρες, πριν ένα μήνα περίπου, ολοκληρώσαμε την συγχώνευση, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2022 με την γειτονική Σάμου. Χρειάστηκαν τρεις μέρες για να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή το θέμα της νησιωτικότητας, γιατί ξέρετε ότι με τη γειτονική Σάμου δεν έχουμε καθημερινή συγκοινωνία. Χρειάστηκαν τρεις μέρες για να μπορέσει ο διευθύνοντας σύμβουλος να μεταβεί στη Σάμου, να μπορέσει να ενημερωθεί για τα εκεί θέματα που έχουν με το ΧΙΤΑ και πώς εμείς θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τη Σάμο στο κομμάτι της Διανό και να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της. Άρα λοιπόν η νησιωτικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα. Αντίστοιχες ενέργειες θα γίνουν και από την εταιρεία της Μυτιλίνης, ενώ έχετε μιλήσει, υπάρχει κάποια κοινή γραμμή? Όχι. Θεωρώ ότι η Μυτιλίνη, η Λέσβος, δεν πιστεύω ότι θα δεχθεί να μην προχωρήσει κάτι τέτοιο, αφού η πρόθεση είναι να είναι εκεί και η έδρα. Υπάρχουν όμως παρόμοιες ενέργειες σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ενημερωθεί ότι οι Δήμοι της Θεσσαλίας έχουν ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εγώ ήδη έχω προσπαθήσει να επικοινωνήσω και με την κυρία Ανθίπη Ζανάρα σήμερα, ώστε να κάνουμε κάποιες επαφές, ώστε και εκείνη να συνδράμει στην συγκεκριμένη ενέργεια και να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Είναι εύκολη η διοίκηση πλέον της εταιρείας με τα τωρινά δεδομένα, παρόλο που ο νόμος μέχρι εκεί που τον είχαμε διαβάσει δεν προέβλεπε καθόλου το πώς θα λειτουργήσουν τα συγκεκριμένα νησιά, δηλαδή η Σάμος, η Χίος κτλ. Ας μην ξεχνάμε ότι η Χίος είναι η μόνη η οποία στο Βόρειο Αιγαίο αυτή τη στιγμή έχει την μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, η οποία και κατασκευάζεται στο ΧΙΤΑ στη Βέσα. Έχει κέντρο ανακύκλωσης, το ΚΔΑΗ, και πιστεύω ότι κανένα άλλο νησί αυτή τη στιγμή στο Βόρειο Αιγαίο δεν έχει όλες αυτές τις εγκαταστάσεις που έχουμε εμείς. Κύριε Χρήση, με αυτό το δεδομένο γιατί να μην είναι η έδρα στο Χίο? Διότι δεν έχει προβλεφθεί. Αν υποθέσουμε ότι θα πρέπει να αποφασίσουν οι μέτοχοι, τότε μπαίνει κάποιο άλλο κριτήριο για τα ποσοστά των μετόχων και πού θα είναι η έδρα της εταιρείας. Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι η συγχώνευση θα γίνει από την ΔΕΔΑΠΑΛ της Λέσβου, δηλαδή είναι η εταιρεία η οποία θα απορροφήσει τη Διανόχ στην προκειμένη περίπτωση. Τι χρονικό περιθώριο τώρα υπάρχει σε όλο αυτό? Υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο μέχρι τις αρχές του 2025, ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, αν θυμάμαι καλά, περίπου μέχρι 31 Μαρτίου του 2025, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Και αυτό θα προχωρήσει ανεξάρτητα από το αν εσείς υποβάλλετε κάποιο είδους νομική ένσταση? Όχι, αν υποβάλλουμε δεν θα προχωρήσει. Δεν θα προχωρήσει, θα σταματήσει και θα περιμένουμε την εκδίκαση της και την απόφαση από το Ανώτατο Συμβούλιο. Η Εκτελεστική Γραμματεία Χίου του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ εν ώψη της Πανελλαδικής Πανεργατικής Απεργίας ΑΔΕΔΗ ΓΕΣΕΕ στις 20 Νοεμβρίου καλεί σε σύσκεψη τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων του Δημόσιου και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους για την οργάνωση της απεργίας. Η σύσκεψη θα γίνει την 5η 7 Νοεμβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Οίκου Χίου Διδασκάλου. Παρετείται από την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα της ακύρωσης των δασικών χαρτών ο Δήμος της Χίου, γιατί δεν πρόλαβε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δεδομένα και στοιχεία. Αυτό αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Δημοτική Επιτροπή κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, μετά και από την εισήγηση της δικηγόρου του Δήμου Χίου, Ειρήνης Μονιού. Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης Βασίλης Μυριαγκός και Παντελής Μουχλής. Με προηγούμενη απόφαση, πιθανόν να το θυμάστε, την 35 του 23 λάβατε μία απόφαση να προσβληθούν οι δασικοί χάρτες. Ήταν η τελευταία μέρα της προθεσμίας, οπότε κατατέθηκε ένα τυπικό δικόγραφο για να διακοπεί η προθεσμία της προσβολής. Έγινε μία προσπάθεια να συλλεγούν στοιχεία, γιατί χρειαζόταν συμπληρωματικά στοιχεία, πλήρης φάκελος, τοπογραφικά, καταγραφή όλων των δασικών εκτάσεων. Δεν έχει ολοκληρωθεί.
αυτή η διαδικασία ως σήμερα για να εισφερθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε θεωρούμε ότι για να μην υπάρξει ένα νομολογιακό προηγούμενο το οποίο να ακυρώνει τους δασικούς κάρτες από το Συμβούλιο της Επικρατείας, να απορρίπτει μάλλον την αίτηση ακύρωσή μας από το Συμβούλιο της Επικρατείας, προτείνουμε να παραιτηθούμε από το δικόγραφο αυτό και εφόσον συλλεγούν τα στοιχεία να επανέλθουμε με νέες δικαστικές και εξοδικαστικές ενέργειες. Υπάρχει προθεσμία από αυτόν που συζητάμε, που πρέπει να γίνουν ενέργειες συνομικές? Σε αυτές όχι, στις λοιπές ενέργειες. Στην παρέτησή μας αυτή δεν δεσμευόμαστε από θέμα χρόνου. Είναι λοιπές ενέργειες, δεν θα είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα είναι λοιπές ενέργειες που με εξοδικαστικούς τρόπους να αντιμετωπιστεί, με άλλο τρόπο ή με άλλες αγωγές. Δεν θα αφορά πάντως την κύρωση των δασικών χαρτών αυτή καθ' αυτή. Αλλά δεν έχουμε και τα μέσα αυτή τη στιγμή να το αντικρούσουμε όλο αυτό. Κύριε Παντελίδα, κάτι θέλετε να πείτε? Υπάρχει κίνδυνος από την παρέτηση? Κοιτάξτε, ναι. Ναι. Είναι όμως από τη στιγμή που πάμε, καταλαβαίνετε ότι πάμε με ένα τυπικό δικόγραφο το οποίο πίσω δεν έχει οπτοπλοστάσιο, άρα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα λάβουμε μια απορριπτική απόφαση. Για να διασφαλίσουμε να μην υπάρξει έστω ένα προηγούμενο δικαστικό, μια απόφαση αρνητική, μπορεί να λένε ο Δήμος Χιού έχασε τους δασικούς χάρτες. Η δική μας γνώμη είναι ότι μπορεί να είναι ορθότερο να παραιτηθούμε, δηλαδή να φαίνεται ότι δεν έχουμε προσβάλει αυτούς τους χάρτες. Και να οργανωθούμε καλύτερα. Και πολύ περισσότερο, βέβαια. Ορίστε, κύριε Παντελίδα. Επειδή είναι ένα νομικό θέμα αυτό, το 23 δηλαδή πήρατε μια απόφαση να οργανωθούμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε νομικά το θέμα των δασικών χαρτών. Από τότε μέχρι τώρα σας λείπουν κάποια στοιχεία περαιτέρω? Έχει ξεκινήσει η διαδικασία? Πού βρισκόμαστε όσο αφορά αυτό? Λοιπόν, το 23, την τελευταία ημέρα που έλεγε η προθεσμία, η Οικονομική Επιτροπή θεώρησε ότι χρειάζεται να το προσβάλει για να διατηρήσει ανοιχτή την προθεσμία. Η προσβολή των δασικών χαρτών, όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι δεν είναι ένα απλό δικόγραφο, ένα δικόγραφο. Πρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία πλήρη, να γίνει πλήρη καταγραφή των εκτάσεων, του δασικού χαρακτήρα τους, να υπάρξουν γνωμοδοτήσεις από δασολόγους, να υπάρξουν και πολύ περισσότερο τοπογραφικά του συνόλου, γιατί είχαμε προσβάλει το σύνολο των δασικών χαρτών, του συνόλου των δασικών χαρτών, να προσκομιστούν συμβόλαια για το καθένα από αυτά, για να μπορούμε να πούμε ότι σε επίπεδο Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να υπάρχει μία τύχη. Αυτό είναι πολύ μεγάλη διαδικασία και ξεκίνησε από κάποιες υπηρεσίες και εδώ του Δήμου, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ικανά να μας οδηγήσουν σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα μπορεί να μην υπάρχει, να μην υπάρχει στο μέλλον πλέον σαν δυνατότητα να έχουμε χάσει την προθεσμία του να προσβάλλουμε το σύνολο των δασικών χαρτών. Έχουμε όμως άλλες δυνατότητες μεμονωμένες. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες εξοδικαστικές, στις οποίες μπορούμε να προσφύγουμε ή μπορούμε να προσφύγουμε και στα πολιτικά δικαστήρια, διεκδικώντας να αναγνωριστεί η κυριότητα του Δήμου επί αυτών των εκτάσεων. Να το πάμε δηλαδή με άλλους τρόπους. Αυτό που θέλω να σας εξηγήσω είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε κάνουμε παράσταση, αλλά θα είναι ένα δεδομένο αρνητικό αποτέλεσμα. Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν 24 Οκτωβρίου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου Ελπίζω, τα εκλεγέντα μέλη συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος Τούλα Βογιατζή Μπατσούκα, Αντιπρόεδρος Αρετή Σταμούλη Λαγκώνα, Γραμματέας Μαρκέλα Βαρούλη Πρινάρη, Ταμείας Βασιλεία Παπαστεφάνου Καλογεράκη, Ταμείας Β Ελένη Ψήλου, Δημόσιες Σχέσεις Μαρούσα Σταμούλη και Λίτσα Μαυρογιάννη. Λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του, ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Βελονάς Βροντάδου και 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι στην περιοχή της παλιάς προμηθευτικής Βροντάδου. Την 5η 7 Νοεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα Καρδάμιλα, στις περιοχές Σιρικάρι, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Καρδάμιλα, Νεράβλακα, Σαγκάλι, Φαφαλιού, Μάρμαρο, Ράχη, Λίμνη και Σταυρός. Την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Δημοτικού Σχολείου Χαλκιούς, Βιοτεχνία Γλυκών Χίου Μαρίνος και το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Κουτρουλόμιλου Σπηλαδίων.
Όπως ενημερώνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Χίου, λόγω έκτακτων εργασιών στην οδό Παράσχου, εμπρός από τα δικαστήρια, ο δρόμος θα είναι κλειστός για τα οχήματα μέχρι και την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι. Στη Διεθνή Έκθεση Φιλοξένεια, που θα διεξαχθεί 14 με 16 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, θα συμμετάσχει για ακόμη μία φορά ο Δήμος Χίου, με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Γιώργο Χριστάκη να αναφέρει ότι στόχος είναι η προσέλκυση επισκεπτών στο νησί μας. Ουσιαστικά, μετά από ένα χρόνο απουσίας, επιστρέφει ο Δήμος Χίου και το Γραφείο Τουρισμού στην Έκθεση Φιλοξένεια. Είναι την άλλη εβδομάδα. Εμείς ουσιαστικά θα είμαστε μαζί με την περιφέρεια σε ένα χώρο που έχει ανοίξει ήδη και πλατφόρμα για, που κανονίζουμε τα B2B σε σχέση με τον τουρισμό. Είναι μια διεθνής έκθεση τουρισμού και πάμε γιατί είναι ένα κοινό το οποίο της Βόρειας Ελλάδας, πέρα από τους άλλους επισκέπτες που μας ενδιαφέρει. Οπότε αναχωρούμε, μέσα έχει και τη μετακίνηση τη δική μου και του Τεχνικού Συμβούλου, αναχωρούμε την Τετάρτη. Η έκθεση είναι Πέμπτη με Σαββάτο. Επειδή ακριβώς θα γίνει και παρουσίαση της εφαρμογής που σχεδιάζει ο Δήμος Χίου για τον τουρισμό και δικτύωση με τα κανάλια επικοινωνίας του γραφείου που έχουμε φτιάξει εδώ και κάποιους μήνες, γι' αυτό και είναι απαραίτητη και η μετακίνηση του Τεχνικού Συμβούλου, ουσιαστικά θα είμαστε εκεί Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή. Την 5η 14 και την 5η 28 Νοεμβρίου στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Χίου στην Οδό Κύπρου 2. Θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Ο επί 35 χρόνια προϊστάμενος στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου Γιάννης Κοτσιφάκης είναι ο φιλοξενούμενος του Δημήτρη Φρεζούλη στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» που προβάλλεται κάθε Τρίτη μετά το Δελτίο Ειδήσεων και σε επανάληψη αύριο 3 το μεσημέρι στην Αλήθεια TV. Ήθελα έτσι κι αλλιώς, μου άρεσαν μαθηματικά, φυσική. Ήθελα να πάω προς τα εκεί. Όμως υπήρχε εκείνη την εποχή και η μόδα εντός εισαγωγικών, οι αριστούχοι, διότι ήμουν αριστούχος όλο το γυμνάσιο. Καλός, κακός, δεν ξέρω τώρα. Το συζητάμε. Καλός. Ναι, εν πάση περιπτώσει, λέω. Πήγαινα στο Πολυτεχνείο. Διότι στο Πολυτεχνείο μπορείς, λέει, θες να πας να γίνεις μηχανολόγος, έχει και φυσική, πολιτικός, μηχανικός, φυσική, χημικός, τα πάντα έχει και φυσική και μαθηματικά. Πολύ προχωρημένα πράγματα, διότι και για να μπεις μέσα διαβάζαμε ή ήδη ήταν αχανής. Και δεν υπήρχε ένα μαθηματικά όπως τώρα, υπήρχε άλγεβρα, γεωμετρία, τριγωνομετρία, τρία διαφορετικά μαθηματικά. Έπρεπε να δώσεις σε τρία διαφορετικά μαθηματικά εξετάσεις. Δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, όσοι κάναμε προσπάθεια, μας μαθαίναμε τρία μαθηματικά. Yeah. Και λέω, εντάξει, και να πάμε είχες, εκεί. Επειδή είχες την έφεση εκεί πέρα. Είχα την έφεση, νόμιζα ότι μπορώ να ασχοληθώ και παραπάνω μετά κτλ. Δηλαδή, να μην. Να συνεχίσω καριέρα κατά κάποιο τρόπο. Mm. Αυτό είχα και στο μυαλό μου. Αλλά τα πράγματα δεν ήρθαν και απόλυτα βολικά, διότι πρώτα-πρώτα το θέμα το οικονομικό. Ο πατέρας μου ήταν μεγάλος, αρρώστησε εν πάση περιπτώσει. Όταν ίσα-ίσα, όταν τελείωνα εγώ, αρρώστησε ο πατέρας μου, δεν μπορούσε να δουλέψει πια. Δύσκολα οικονομικά τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Να ζορίζουν. Να ζορίζουν. Και βέβαια. Αυτό το ζόρι ολοκληρώθηκε ουσιαστικά όταν τελείωσα και το Πολυτεχνείο. Τελειώνοντας το Λύκειο, δίνεις εξετάσεις, όπως είπαμε, για το Πολυτεχνείο. Ναι. Έτσι. Συνειδητοποιώντας ότι θα γίνεις πολιτικός μηχανικός ή. Ναι, πολιτικός. Πρώτη προτεραιότητα είχα πολιτικός μηχανικός. Γιατί όμως, τι ήταν εκείνο το οποίο το έναυσμα. Μα αυτό ακριβώς που λέω και όταν το σκέπτομαι τώρα, λέω. Καμιά φορά λέω, ξέρεις μήπως το έκανα κακός. Βέβαια, ο πολιτικός μηχανικός έχει ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου η κατασκευή είναι κάτι άλλο. Σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Κάτι που το βλέπεις ότι όχι την έφτιαξες εσύ, δεν ήσουν ο μάστορας, αλλά ήσουν αυτός ο εμπνευστής ή ο επιβλέπων ή είναι πάρα πολύ καλό. Αισθάνεσαι ικανοποίηση ότι είναι κάτι που το έφτιαξες εσύ, ας πούμε, ασχέτως ότι δεν το έκανες με τα χέρια σου. Αναρωτιέμαι τώρα, οι πολιτικοί μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες περνώντας έξω από τα σπίτια που έχουν κάνει καμαρώνουνε. Εγώ πιστεύω ναι. Ναι. Έτσι πιστεύω. Και ειδικά κάτι στο οποίο ενδεχομένως είχες δυσκολίες ή είναι κάτι το οποίο είναι εμβληματικό, διότι υπάρχουν και κτίρια βέβαια εμβληματικά κτλ. Τα οποία κατασκευάζονται ακόμα. Ειδικά σήμερα που υπάρχει και μια άνεση, διότι θέλεις και μια οικονομική άνεση για να κάνεις το εμβληματικό κτίριο, δεν γίνεται μόνο με τα μαθηματικά ή μόνο με το σχέδιο. Εγώ το πιστεύω, ναι.
Το βιβλιοπωλείο Πηξίδα και η συγγραφέας διδάκτορ Μαρία Δουρίδα Μηταράκη προσκαλούν την 5η 7 Νοεμβρίου 6 το απόγευμα στη διαδραστική αφήγηση του παιδικού βιβλίου με τίτλο «Η Φελίσια και οι Λαμπυρίδες του Βυθού». Η εκδήλωση θα γίνει στο Book Cafe του βιβλιοπωλείου Πηξίδα. Το Κέντρο Πρόληψης Χίου Ναυτίλο, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών, διοργανώνει ομιλία συζήτηση σε συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου Παράρτημα Χίου και τον υπεύθυνό του Αλέξιο Ποτάπιο Κόντι, με θέμα Πανεπιστήμιο, μια νέα αρχή. Πώς προσαρμόζομαι στη νέα ζωή, κάνοντας γνωριμίες και νέες φιλίες. Η ομιλία θα γίνει την 5η 7 Νοεμβρίου 6 το απόγευμα στο νεοκλασικό κτίριο του Πανεπιστημίου στην αίθουσα Α στην οδό Κουντουριώτη 22 και απευθύνεται σε φοιτητές όλων των τμήματων. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Εισηγητής θα είναι το στέλεχος του Ναυτίλου Στράτος Τσουκάρης, κλινικός ψυχολόγος. Γεννημένος στις Καριές το 1968, ο Γιάννης Ρες δεν ήθελε τίποτα άλλο στη ζωή του από το να γίνει δάσκαλος. Μετά από 28 χρόνια στις τάξεις, βρίσκεται σήμερα στην ηλεκτρική καρέκλα του προϊσταμένου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χίου, προσπαθώντας μετά τις τάξεις σε πολλά σχολεία να βάλει τάξη σε 69 διδακτήρια, 685 εκπαιδευτικούς και 3.002 μικρούς μαθητές. Την εμπειρία, αλλά και τις απόψεις του για παιδαγωγικά ζητήματα μεταφέρει στον Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος» την 5η 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ. Γιορτάζουν την Παρασκευή τα Μεστά και η χωριοκλησιά των Παμεγίστων Ταξιαρχών, η μεγαλύτερη του νησιού. Το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου, η οποία θα προβληθεί απευθείας από την Αλήθεια TV. Επίσης την Παρασκευή πανηγυρίζουν ο Ιερός Ναός Ταξιαρχών στο Ριζάρι, ενορίας Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτη και το παρεκκλήσιο των Ταξιαρχών της ενορίας του Αγίου Ιακώβου στην οδό Πετροκοκκίνων στο δρόμο της Γέχα. Η εόρτη εσπερινή, 6 και 5.30 το απόγευμα της 5ης αντίστοιχα και την Παρασκευή στις 7 το πρωί οι όρθροι και οι πανηγυρικές θείες λειτουργίες. Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου του Αγίου Νεκταρίου πανηγυρίζουν ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Λατομίου και το παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου της ενορίας του Αγίου Ιακώβου στην οδό Πετροκοκκίνων. Η πανηγυρική εσπερινή 5.30 το απόγευμα της Παρασκευής. Στο Λατόμι θα εκτεθεί για τους προσκυνητές τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Το Σάββατο 7 το πρωί οι όρθροι και οι θείες λειτουργίες. Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Χίου τιμά το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 11.30 το πρωί τη μνήμη του αημνήστου υποσμηναγού Στυλιανού Παναγιφτόπουλου με αρχιερατική επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο της αναθηματικής στήλης στη Λεωφόρο Ενώσεως, παρουσία της συζύγου του και του γιού του. Εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου του Στρατή Μπαλάσκα «Γεωγράφοντας», 28 ταξίδια μέσα από τις σελίδες του περιοδικού «Γεώ και Γεωτρόπιο» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», οργανώνουν στοιχείο οι εκδόσεις ΑΠ το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη «Ο Φάρος». Εκδήλωση για τα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα των Ψαρών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 10.30 το πρωί στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής, μετά από κοινή πρωτοβουλία των δύο τοπικών βουλευτών Χίου στις αρχές του χρόνου. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν ομιλίες από την ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία Ευθυμίου, τον πλωτάρχη του πολεμικού ναυτικού Παναγιώτη Γέροντα και τον δήμαρχο της ηρωικής νήσου Ψαρών Κωνσταντίνο Βρατσάνο. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Στασούλας, οι δύο βουλευτές Χίου Νότης Μηταράκης και Σταύρος Μιχαηλίδης, ενώ ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών κύριος Μάρκος θα αναφερθεί στη θεοσέβεια του Κωνσταντίνου Κανάρη. Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Χίου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 6 το απόγευμα στον δεύτερο όροφο του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου με θέματα τον απολογισμό πεπραγμένων της διοίκησης και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Αύριο Τετάρτη, 5 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον Εθνικό για την πρώτη φάση του κυπέλου Ελλάδας στο Πόλο των Ανδρών. Η γυναικεία ομάδα Πόλο της ΠΕΚΕΒ θα παίξει την Τετάρτη στη 1.30 το μεσημέρι στον Πειραιά με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική της Α1 Πόλο των Γυναικών.
Αύριο 3.30 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου, ο Βαρβασιακός θα παίξει με την Καλαμωτή για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Β κατηγορίας. Επίσης αύριο, για την πρώτη φάση του κυπέλου Χίου μπάσκετ ανδρών Αλέξης Τσαρδάκας, 7.30 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου, οι Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον Πυρσό. Τον τελευταίο του μαραθώνιο στην αυθεντική διαδρομή ετοιμάζεται να τρέξει ο χιώτης πρωταθλητής Χριστόφορος Μερούσης την προσεχή Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2024. Ο αθλητής που έχει νικήσει 4 φορές τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας θα βρεθεί στην εκκίνηση της 41ης διοργάνωσης για τελευταία φορά, όπως ο ίδιος εξομολογείται, σε μια βαθιά συναισθηματική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, με στόχο απλά και μόνο να τερματίσει για μια τελευταία φορά. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα. Αύριο Τετάρτη ο καιρός στοιχείο θα είναι έθριος, η άνεμη βόρειοι εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία θα κυμανθεί από 40 έως 70%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 8.30 το βράδυ για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13, Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 και Χάρλα στην οδό Βενιζέλου 78. Ενώ από τις 8.30 και μετά για την πόλη διανυκτερεύει το φαρμακείο Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος του το απόψινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Από εμάς πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!